αθώους ανθρώπους, υπονοώντας βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι δική μου αυτή η ατάκα, την οποία... Έτσι αποδίδεται, τουλάχιστον στο διαδίκτυο. Μου απέδωσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, γι' αυτό σας ρωτάω για να απαντήσετε. Όπως συνηθίζουν να κάνουν στους ανθρώπους οι οποίοι αντιστέκονται απέναντι στο σύστημά τους. Είπα επακριβώς στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Όταν ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου, ενός ακόμη νομοσχεδίου φωτογραφικού για τη διάλυση της Χαλκιδικής και την εχώρηση σε συμφέροντα συγκεκριμένα καναλαρχών φωτογραφικές διατάξεις. Ξεκίνησε ο πρόεδρος, ο κύριος Βλάχος, πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, και είπε ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν μας να αναφερθεί σε άλλο θέμα, για να αποφύγει το θέμα που υπήρχε με το βίντεο και τον κύριο Μπαλτάκο, εκτός του νομοσχεδίου. Εκεί υπήρξε αντίδραση από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Βέβαια, είχε ξεκινήσει ήδη, πρέπει να πω, η εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται πρώτα στο ότι υπάρχει θέμα πολιτικό, μείζον πολιτικό θέμα, και εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία λέγοντας ότι απαγορεύει και μάλιστα να μην καταγράφονται στα πρακτικά και να κλείσει τα μικρόφωνα. Τους είπα επακριβώς λοιπόν ότι είστε χούντα, ότι πρέπει να παραιτηθείτε, είστε επίορκοι όλοι σας, τόσο οι υπουργοί όσο οι βουλευτές, όσο και όλη η κυβέρνηση, και ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί να φύγετε από τη χώρα, καθώς παρεμβαίνετε στη δικαιοσύνη. Αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια μου. Και βέβαια, μέχρι να βγω από την Επιτροπή, επειδή είχαν βγει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς για να μπορέσουν να μοιράσουν αυτά που θέλουν στα μέσα μαζικής προπαγάνδας, τα οποία διαθέτουν και στηρίζουν με εκατομμύρια ευρώ. Γιατί όπως σε συγκεκριμένο καναλάκι όσα... που του δίνουν 100 εκατομμύρια ευρώ στις πλάτες του ελληνικού λαού, ενώ είναι υπό επιτήρηση. Και βέβαια. Είναι το Mega Channel, το οποίο χρωστάει και κάποια εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Αποδεδειγμένα έχω πάει την υπόθεση στον οικονομικό εισαγγελέα. Και έχει και πάρει παράνομα δάνεια η Πήγασος 100 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ είναι υπό επιτήρηση. Αυτά έχουν δοθεί στους οικονομικούς εισαγγελείς της χώρας και ελπίζουν εσείς να προχωρήσουν λοιπόν, οι υποθέσεις. Κυρία Μακρύ, εσείς, λοιπόν, μου απέδωσαν μία τάκα προσπαθώντας να με ευτελίσουν την προσωπικότητά μου ως πολιτικού και να με ταυτίσουν τη Χρυσή Αυγή. Δεν είχα κανένα λόγο να πω ότι κάτι δεν τέτοιο. Δεν αποταθήκατε στους βουλευτές. Δεν μπορώ εγώ να βγάζω συμπεράσματα, κύριε Παπαδάκη, για το αν είναι αθώοι. Δεν είναι. Εγώ ως βουλευτής πήρα την ημέρα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής ένα κείμενο. Ζήτησα να δω το βίντεο, το είδα πριν από την ψηφοφορία και έχω πάρα πολλά ερωτηματικά για το αν το βίντεο είναι ή δεν είναι. Βέβαια αποδεικνύεται, γιατί κανένας δεν βγήκε να το διαψεύσει, ότι αυτά τα λεγόμενα του κυρίου Μπαλτάκου είναι αληθή, στα οποία εμπλέκει δύο υπουργούς της κυβέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ότι έπαιρναν τηλέφωνο σε ανώτατο δικαστή της χώρας, τον οποίο, όπως λέει, ξεπλήρωναν και γραμμάτια. Κυρία Μακρύ, θέλω να ακούτε όμως. Θέλω να ακούτε, γιατί δεν με ακούτε κι εσείς. Το οποίο... Μου έχετε αλλάξει κι εσείς. Δεν ακούτε, δεν ακούτε τα ερωτήματα για να διευκολύνουμε εσάς πάνω απ' όλα. Ναι. Πιστεύετε λοιπόν ότι έχει δίκιο η Χρυσή Αυγή που λέει ότι είναι έολες οι κατηγορίες και ότι με κυβερνητική παρέμβαση αποδίδονται οι κατηγορίες αυτές? Δεν γνωρίζω. Αυτό. Αν είναι, θα πρέπει να μας πούνε από την κυβέρνηση αν μα αυτό το βίντεο και τα μένα, λεγόμενα είναι αληθινά ή δεν είναι. Να έρθουν λοιπόν στο ελληνικό κοινοβούλιο και να μας πούνε, γιατί δεν υπάρχει διάψευση από την πλευρά της κυβέρνησης για τη γνησιότητα του βίντεο, ούτε για τα λεγόμενα του κ. Εσείς λοιπόν λέτε ότι... Και μάλιστα επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του με το ότι έχει απομακρυνθεί. Εσείς λοιπόν λέτε ότι μπορεί να είναι και ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι ειλικρινής, δεν με ενδιαφέρει αν είναι. Λοιπόν, μην προσπαθείτε να μεταφτίσετε με τη Χρυσή Αυγή όπως έκαναν οι συνάδελφοί σας και σήμερα με τα δημοσιεύματα στον τύπο. Ίσα-ίσα που σας διευκολύνουμε να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας. Δεν μασάω. Κάθε άλλο έχουν απειλήσει δύο επειδή χρόνια, και δεν θα συνεχίσω τον ασφυκτικό. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοούσατε. Και δεν μασάω. Θα λέω εφθαρσώς τη γνώμη μου. Εγώ ως Ελληνίδα βουλευτής. Έχει έρθει σε επίγνωσή μου ένα βίντεο που λέει ότι δύο υπουργοί της κυβέρνησης είναι εμπλεκόμενοι. Και μάλιστα ο ένας είναι υπουργός δικαιοσύνης. Και ότι παίρνανε την δικαστήνα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μας και την πείθανε να βγάζει πορίσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό με ενδιαφέρει και μόνο. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αλήθεια? Μάλιστα. Και επειδή θέλω να παρεύω λίγο για τον κύριο προηγουμένως, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς ρόλο παίζουν όλοι αυτοί οι συστημικοί μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία διαθέτουν, πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχουν και επιχειρηματίες. Όπου γίνεται πάρτι στις πλάτες του αυτή τη στιγμή. Κυρία Μακρύ, και πώς τον έχουν διαπρόβατο. Κυρία Μακρύ, μισό λεπτό. Βγήκανε και μοιράζουν λεφτά για συντάξεις. Κυρία Μακρύ, κυρία Μακρύ. Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου. Όχι, δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω. Βγήκε ο κύριος Σπυρόπουλος. Δεν θέλετε να υποθεί. Καταρχήν, κοιτάτε την κάμερα και εγώ. Σε αυτή την εκπομπή δεν κοιτάμε την κάμερα. Κοιτάζομαστε μεταξύ μας. Θα πάρετε πίσω αυτό για τα μέσα ενημέρωσης όταν ερχόσαστε εδώ.
Ναι. Σας συμπεριφέρομαι. Χθες το κανάλι σας δημοκρατικότατο ότι τρόπο, είπα μια τάτα, με δημοκρατικότατα όλα τα κανάλια και όλα, και όλα τα μέσα το παίξανε. Και... Αλλά τώρα μισό λεπτό. Σε μια εκπομπή σας που σας δίνει άλλο τη δυνατότητα να μιλάτε ελεύθερα, να την καταγγέλλετε, ναι, δεν το δέχομαι. Δεν καταγγέλλω, γιατί από το κανάλι εμένα σας καταγγέλλετε. Βράδυ, όχι καταγγέλλετε σας, εμένα. Παπαδάκι, το δεν έχω κανάλι εγώ. Είστε ο μόνος ο οποίος με δεν έχω κανάλι. Μα είσαστε εδώ τώρα και μου λέτε τι ώρα για τα συστημικά κανάλια. Δεν σας έλεγε και μου απέδιδα τάκα που δεν έχω πει. Μόνο αυτό. Όλο το διαδίκτυο. Ποια είναι η σκοπιμότητα? Όλο το διαδίκτυο σας λέω σας είχε αυτό λοιπόν, το θέμα. Ωραία. Και εδώ σας δίνω την ευκαιρία σήμερα, γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ. Να έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Ότι υπάρχει προσπάθεια ταύτισής μου και απάντησα, νομίζω ξεκάθαρα. Όσον καταλάβατε τώρα, γι' αυτό για την μεθόδευση, λοιπόν. Γιατί εγώ σας έδωσα την ευκαιρία να απαντήσετε. Ωραία, απάντησα. Δεν μπορείτε να με καταγγέλλετε όμως ταυτόχρονα την ώρα που σας δίνω την ευκαιρία να απαντήσετε. Δεν κατήγγειλα εσάς. Δηλαδή είμαι κερατάς μειωμένος, όλα τα έχω καημένο στο τέλος. Δεν κατήγγειλα εσάς προσωπικά. Το γνωρίζετε, αλλιώς δεν ερχόμουν. Δεν ερχόμουν. Είσαστε ελεύθεροι πάντως. Και για να ηρεμήσουμε, είσαστε ελεύθεροι να πείτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Εγώ σας δίνω τη δυνατότητα να πείτε ό,τι θέλετε. Και θα γι' αυτό το κάνω έχουμε και σε εσάς και θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σας να λέτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Τάκη, λοιπόν, με επιτρέπει ο κύριος Χατζής. Ένα λεπτό ακόμα. Ναι, ναι. Να πω. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τη μεθόδευση που παίζεται σε βάρος του και πώς τον έχουν για πρόβατο. Πριν, προηγουμένως, βγάλατε σαν πρώτο τίτλο ότι θα δοθούν συντάξεις. Ο κύριος Ροβέρτος Πυρόπουλος βγήκε σήμερα. Ως δεν ξέρω τι της κυβέρνησης, υποστηρικτής της, για να μοιράσει χρήματα στους συνταξιούχους. Διοικητής του είχα. Εμείς του προβάλαμε το αίτημα λοιπόν, εδώ και 10 ημέρες. Ξαφνικά λοιπόν βρέθηκαν τα λεφτά για τις συντάξεις, όταν πριν στο πολυνομοσχέδιο έπρεπε να περάσει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γιατί αν δεν παίρναμε τη αίτημα δόση. Την Τρίτη, να δοθεί, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Παρακαλώ. Την Τρίτη λοιπόν δεν θα παίρναμε εμείς τη δόση, γιατί και δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, θα είχαμε φάρμακα κλπ. Ξαφνικά βρέθηκαν τα χρήματα και τα μοιράζουμε και βγαίνει ο κύριος Σπυρόπουλος όλο τυχαίως μετά από αυτή την αποκάλυψη να μοιράζει λεφτά στους συνταξιούχους. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, πριν από την αποκάλυψη είχαμε θέσει το αίτημα αυτό. Και μάλιστα, ο κ. Σπυρόπουλος, ερωτώ, γιατί βρίσκεται στη θέση του διοικητή όταν υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι σε απολογή από τον ανακριτή διαφθοράς θα κληθεί το επόμενο διάστημα όμως ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικού βαθμού αυστεία στην υπηρεσία.